πάλι. Όχι, πιο δυνατά. Καλημέρα. Καλύτερη καλημέρα από αυτή δεν είχαμε. Μια χαρά. Ποιο σχολείο είναι σήμερα μαζί μας? Καλημέρα και να φύγουν σε λίγο για να παρακολουθήσουν και την εκπομπή. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα, έτσι. Αλλά κοίταξε, όλα είναι μια ιδέα. Εμένα μου αρέσει η Δευτέρα. Όχι, Παναγία. Πολύ μου αρέσει. Δευτέρα κάτι έχω. Ότι την Τρίτη ιδέα που οι ομοιοπαθητικοί που έρχονται μας λένε ότι πρέπει να βάζουμε στέβια. Έχω μέλι. Αλλά, εντάξει, μια ιδέα είναι, επειδή έχω συνηθίσει στην γεύση. Γαλλική διάλεκτο. Τσάς! Μου άρεσε η γαλλική διάλεκτος. Λοιπόν, έχουμε καιρό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ναι, μ' αρέσει αυτή η ματιά που ρίχνουμε. Μοιάζει ο κόσμος, ζωγραφιά. Είναι οι γειτονιές μας. Είναι αυτά που θα δείχνει το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρο και μετά από 20 χρόνια. Και σαν και να μην πέρασε ούτε μια μέρα, ο κόσμος δεν αλλάζει τόσο γρήγορα. Από 20 χρόνια θα είμαστε 40. 40 θα είμαστε. Λοιπόν, ελάτε να βοηθήσουμε, να προωθήσουμε και να βοηθήσουμε και να δώσουμε πολύ αγάπη σε αυτά τα τέσσερα σκυλάκια. Τι να πω, από μια υπέροχη θάλασσα, την οποία επισκέφτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, η Μεσόγειος ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε υγρό στάφος. Πάμε στο φιλελεύθερο. Πλημμύρισε από πτώματα πάλι η Μεσόγειος. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 700 έως 900 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα τα τελευταία 24 ώρα σε ναυάγιο ανάμεσα στη Λιβύη και τις Αλτικές Αρχές. Και αυτό ενώ δεν έχει τέλος το δράμα των απελπισμένων που προσπαθούν μέσω θαλάσσης να φτάσουν στην Ευρώπη. Τις τελευταίες μόνο ημέρες χάθηκαν στη θάλασσα ανάμεσα στη Λιβύη και στις Αλτικές Αρχές 700 τουλάχιστον πρόσφυγες. Σταύρο, είναι γνωστή η δράση του και η προσφορά του 365 μέρες το χρόνο για τόσες δεκαετίες τώρα. Η συνάδελφος Μαρίνα Κολέτη έχει ετοιμάσει ένα σχετικό ρεπορτάζ, αλλά με μια ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι νέοι βοηθούν σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι σημαντικό να μπαίνουν όλο και περισσότεροι νέοι σε όλη αυτή την προσπάθεια για τον συνάνθρωπο. Πάμε. Εδώ με την Αριστονίκη μας, κάθε φορά το παθαίνουμε αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Αριστονίκη μας σήμερα, τώρα για τα παιδιά μας θα μιλήσουμε. Επειδή έχουμε τις εξετάσεις και όλοι είμαστε αναστατωμένοι, σήμερα γράφουν νομίζω οι τεχνικές σχολές μαθηματικά. Ό,τι και αν γράφετε, υπομονή και εκάστος. Αύριο, Πανκύπριες, είναι το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, για... Διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία. Και μετά, χοιρινό φιλέτο με ρόδι. Είμαι. Φύγαμε. Λόγια είναι περί τάκια, κυρίες και κύριοι, πραγματικά το επόμενο στούντιο μας θα θέλαμε να το παρακολουθήσετε με πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Και με πολύ σεβασμό. Γιατί αξίζει και ευαισθησία. Ναι. Αξίζει το κόπι, είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, επειδή εμείς νιώθουμε πολύ τυχεροί αυτή τη στιγμή. Ναι, με τον γιατί Λουκά. Ξαφνικά το στούντιο γέμισε με πάρα πολύ αγάπη και προσπάθεια και επιμονή και υπομονή. Μαζί μας είναι παιδιά από το ειδικό σχολείο του Αγίου Σπυρίδωνα. Είμαστε συγκινημένοι και περήφανοι που το έχουμε παρουσιάσει. Να μας ξανάρθετε. Για κάθε σας προσπάθεια είμαστε δίπλα σας, με ό,τι μπορούν και οι υπόλοιποι να νιώσουν τόσο τυχεροί όσο νιώσαμε κι εμείς. Και να συγχαρούμε λίγη άλλη μια φορά όλους εσάς που δουλεύετε με αυτό. Παιδιά. Και φράζουμε θέμα εμείς, προχωράμε στο ένστιτο της μόδας. Ναι, να τους δώσουμε το λόγο να μας πάρουν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως. Πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Διαφήμιση.